Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξαν, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένησα γυναίψας φιλάνθρωπε δόξα. Αδερφοί μου, με τη χάρη του Θεού ευρισκόμεθα εις την Αγίαν Ταύτην και Ιεράν Εκκλησία, η οποία είναι αφιερωμένη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το απόψινό κήρυγμα το οποίο θα ακούσουμε θα είναι κήρυγμα πίστεως, ελπίδος και ευσεβίας. Αυτό το οποίο ακριβώς περικλεί τας τρεις μεγάλες αρετάς. Η ευσέβεια προς τον Θεό, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει, έχει εκλείψει και ανοίγεται ο δρόμος προς ένα σημείο, εκείνο το οποίο τονίζει η Αγία Γραφή. Εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον, ούκ έρχεται ο Υιός της απολίας. Αυτό είναι ένα σημείο από τα πολλά τα οποία ακριβώς προειδοποιούν τους πιστούς, οι οποίοι γνωρίζουν την Αγία Γραφή. Διότι έχει κόσμον σήμερα ο οποίος δεν άνοιξε ποτέ το βιβλίο του Θεού. Όταν λέγει το Ευαγγέλιο ότι οι βίβλοι ανοιγήσονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται, εννοεί ότι το βιβλίο του Θεού θα ανοίξει και βάσει του βιβλίου εκείνου θα κριθεί όλος ο κόσμος. Το βιβλίο αυτό μας δίδει ένα ερώτημα, πώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο, με ποια γλώσσα. Γλώσσες υπάρχουν πολλές. Ποια γλώσσα θα ανοίξει ο Θεός το στόμα του να μας κρίνει. Η γλώσσα η οποία εγγράφει η Αγία Γραφή. Ποια είναι η γλώσσα που εγγράφει η Αγία Γραφή, η ελληνική. Και θα μας ερωτήσει ο Θεός ένα ερώτημα. Έκανες το θέλημά μου, ναι ή όχι? Τι θα το απαντήσουμε? Ποια απάντηση θα του δώσουμε? Ότι έκαναμε το θέλημά του. Αλίμονό μας και τρισαλίμονό μας. Θα μεταφερθώ δε αμέσως
εις μίαν άλλην προειδοποιητικήν φράση. Όταν με τη χάρη του Θεού με εξίωσε ο Θεός και βρισκόμην εις την διακονία της Εκκλησίας δια τα πονεμένα τα παιδιά, να τα παρηγορήσω και να συμπαρασταθώ εις αυτά, όπως έκανα το καθήκον μου, άνοιξε το στόμα του ένας διάβολος, ο οποίος ομιλούσε από μέσα στο πονεμένο το πλάσμα, και τι είπε? Βρε, λέγει, ανεξεύρατε τι σας περιμένει, θα ήστον τιμένοι στα μαύρα και μπρούμι τα χάμω να χύνετε δάκρυα να μην φτάσετε τις ημέρες εκείνες. Μπορούμε να καταλάβουμε τι είπε ο διάβολος εκείνη τη στιγμή? Τον ανάγκασε η χάρις του Θεού να ομιλήσει και είπε αυτά τα λόγια τα φοβερά. Με αυτά τα λόγια ακριβώς, αφού ανοίξαμε το βιβλίο και εμείς των προφητιών του Θεού, διότι οι προφητείες λέγονται μόνον εις τους πιστούς, εις τους απίστους δεν υπάρχει προφητεία, δεν την αναγνωρίζω. Εμείς θα δούμε όμως τι μας λέγει ένας εκ των Αγίων της Εκκλησίας μας, ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Να δούμε τι μας λέγει αυτός ο Άγιος του Θεού, διότι πρώτος προφήτης ο οποίος ομίλησε δια το τέρμα τούτου του κόσμου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όταν τον ερώτησαν οι μαθητές του πότε θα γίνουν τα τέλη του κόσμου, απήντησεν: αυτό δεν το γνωρίζουν ούτε οι άγγελοι του Θεού, ημί ο πατήρ μου μόνος. Ομίλησεν ως άνθρωπος τη στιγμή εκείνη, άνθρωπος Θεός. Ως Θεός γνωρίζει πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου. Ομίλησεν όμως ως άνθρωπος Θεός, διότι ο Χριστός μας παρουσιάζεται άλλοτε ως Θεός και άλλοτε ως άνθρωπος. Ως Θεός ανέστενε τους νεκρούς, άνοιγε τους οφθαλμούς των τυφλών, εξέβαλε τα δαιμόνια και ως άνθρωπος επεινούσε όταν πλησίασαν στη Σική και ζήτησε να φάγει έναν καρπόν από πάνω στη Σική και δεν ευρήκε. Και τότε παρακρίμα, λέγει, αφού άνοιξε το στόμα του και της είπε: μικέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα. Άνοιξε τα φύλλα της Σικής, είδαν ότι δεν υπήρχε τίποτε και όταν εστάθη απέναντι από το δέντρο εκείνο είπεν αυτά τα λόγια. Μόλις δε τελείωσαν τα λόγια του Θεού, παραχρήμα, λέει, δηλαδή ώστε να ανοίξουμε τα μάτια μας και να τα κλείσουμε, αμέσως, λέγει, εξηράνθη η Σική εκείνη. Και άλλοτε διψούσε. Τον βλέπουμε στο φρέαρ του Ιακώβ να ομιλεί με τη Σαμαρίτιδα και να ζητεί νερό. Ποιος? Αυτός ο οποίος επίεσε τους ωκεανούς και τις θαλάσσες και τους ποταμούς και τα σπηγά των υδάτων. Εφαίνεται λοιπόν ως άνθρωπος και ως Θεός. Ο πρώτος προφήτης, με τα ταύτα φαναρώθησαν πολλοί προφήτε Άγιοι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα εξετάσουμε όλους, θα εξετάσουμε μόνο τον Όσιον Εφραίμ το Σύρο. Λέγει ότι θα σας ομιλήσω με οδύνας, με πόνο, λέει.
Θα είπω με στεναγμούς το τι θα επακολουθήσει. Θα σας ομιλήσω περί της συντελείας τούτου του κόσμου, λέγει. Θα σας ομιλήσω περί του ανεδεστάτου, ανεδέστατος, κακούργος, φοβερός δράκοντας, ο οποίος με λέει να ταράξει πάσαν την χτίση των ουρανών και την γη, να ταράξει, να συγκλονίσει, να βάλει στις καρδίες των ανθρώπων δειλίαν, να γίνουν οι άνθρωποι δειλοί, λέγει, όπως είναι ο λαγωγός, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε εις κίνηση. Θα εμβάλλει ολιγορίαν στους ανθρώπους. Θα βάλει και το φοβερότερον πάντων, απιστίαν μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Δεν θα πιστεύουν οι άνθρωποι. Θα αμφιβάλλουν οι άνθρωποι. Θα διερωτώνται, είναι αλήθεια αυτά που θα πούμε ή είναι ψέματα. Θα ποιήσει, λέγει, τέρατα και σημεία, τα θαύματα είναι εκείνα τα οποία είναι μικρά, τα τέρατα όμως είναι εκείνα τα οποία είναι υπερφυσικά, συγκλονίζουν τον άνθρωπο. Θα ποιήσει φόβητρα, ο κόσμος στα γωνιά, με εκείνα τα οποία θα έρθουν επάνω στον κόσμο. Θα προσπαθήσει να πλανήσει όλον τον κόσμο. Περισσότερον δε και τους εκλεχτούς του Θεού. Τους εκλεχτούς του Θεού ποιους ονομάζει? Οι εκλεκτοί του Θεού είναι όλα τα παιδιά του Θεού τα οποία πιστεύουν στον Θεό. Και οι εκλεκτοί του Θεού πού βρίσκονται? Μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Όσοι είναι έξω στους δρόμους, όσοι είναι στον παρόντα κόσμο και δεν βλέπουν τίποτε άλλο, δεν λέγονται εκλεκτοί του Θεού, διότι ο Θεός εκάλεσε όλο τον κόσμο. Πολύ γαρισικλητή, λέγει, ολίγη δε η εκλεκτή. Όλον τον κόσμο τον εκάλεσε όταν ήταν επάνω στην γη. Και μάλιστα τον εκάλεσε με την ωραιότερα, την καλύτερα και αρτιότερα δημοκρατία. Όχι αυτή που έχουμε σήμερα. Αυτή η δημοκρατία την οποία έχουμε σήμερα δεν έχει ουδεμία σχέση με την δημοκρατία που εκήρυξε ο Θεός και είπε «Ως της θέλει», λέγει, «ο πίσω μου έλθει». Όποιος θέλει, λέγει. Εγώ δεν βιάζω κανένα. Κατά συγχώρηση του Θεού, διότι το παν το επιτρέπει ο Πανάγαθος Θεός, τρίχα από την κεφαλή μας δεν πίπτει αν δεν θέλει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα περιόριστον εμπιστοσύνην στον Θεό. Κατά συγχώρηση του Θεού λοιπόν, λέγει ο Όσιος Εφραίμος Ήρος, λαμβάνει εξουσίαν ο διάβολος. Το είπε εξάλλου στην Αγία Γραφή, στο Ιερόν Ευαγγέλιον, ο Θεός. Αφεθήσετε, λέγει, ελεύθερος ο διάβολος, του συνειάσε τον κόσμο ως τον σίτον. Όπως ο Γεωργός, λέγει, παίρνει το σιτάρι και το κοσκινίζει, κατά τον ίδιο τρόπο, λέγει, θα επιτρέψει ο Θεός τόσα δεινά πάνω στην γη, ούτως ώστε να μείνουν μόνον οι εκλεκτοί του, εκείνοι οι οποίοι τον αγαπούν. Οι άλλοι, οι οποίοι δεν φοβούνται τον Θεό και είναι αθεόφοβοι, με το πρώτο φύσιμα του διαβόλου θα πάνε μαζί του.
Ο αγώνας ο οποίος θα διεξαχθεί, αδερφοί μου, είναι αγώνας φοβερός. Δεν κέρδιζεται ο παράδεισος με ευκολία. Ο παράδεισος κερδίζεται με δάκρυα, κερδίζεται με πόνους, κερδίζεται με νηστείες, κερδίζεται με αγρυπνίες, κερδίζεται με όλες τις δυσκολίες τις οποίες αποφασίζει να εκλέξει ο άνθρωπος, διότι υπάρχει ο στενός ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών και είναι και ανηφορικός, είναι και στενός, είναι και κάτι άλλο ακόμη, και είναι φορτωμένος αυτός ο οποίος ανεβαίνει στην δρόμο εκείνο με ένα σταυρό. Ποιος είναι από εμάς που δεν έχει το σταυρό του, δεν έχει τον πόνο του, δεν έχει τις δυσκολίες του? Ποιος είναι? Υπάρχει κανένας ο οποίος δεν τράβηξε πόνους σε αυτόν τον κόσμο? Όταν έρθει απερίγραπτη εκείνη η θλίψη, λέγει ο Όσιος Εφραίμ, θα έρθει εις πάσαν ψυχήν, δηλαδή όλος ο κόσμος θα δεχθεί αυτήν τη θλίψη. Δεν θα έχει ουδε μίαν παρηγορία. Δεν θα έχει η θάλασσα άνεση. Η θάλασσα θα εξαγριωθεί εναντίον του ανθρώπου. Και τα είδαμε αυτά. Και θα δούμε και άλλα φοβερότερα. Θα συνταράσσεται σύμπας ο κόσμος. Θα φεύγει έκαστος διανακριβή μέσα εις τα όρη και τα βουνά και μέσα εις τα σπήλαια, δια να φύγει από την φοβεράν εκείνη δοκιμασία την οποία θα υποστεί ο κόσμος. Οι περισσότεροι, λέγει, θα αποθνίσκουν από την πείνα. Δεν θα υπάρχει η σημερινή τροφή την οποία έχουμε. Δεν θα υπάρχει ο σημερινός άνθρωπος ο οποίος όσα τρώγει πετά μέσα στα σκουπίδια άλλα τόσα. Και σας είπα πάντοτε, προσέχετε οι νοικοκυρές, μη πετάτε φαγητό, γιατί θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα αναπολείτε και να λέγετε τότε που τα πέταγα, τότε που τα επέταγα, τότε που τα έριπτα, τότε που δεν τα ήθελα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα δυνηθεί να υποφέρει τα δεινά εκείνων των ημερών? Όταν εμφανιστεί η σύγχυση στον λαό και δεν θα ξέρουν πού θα πάνε για να βρουν παρηγοριά, τότε θα αντιληφθούν όσοι είναι κοντά στο Θεό το τι περιμένει τον κόσμο. Οι περισσότεροι θα προσκυνούν των τύραννων, των κακούργων, των δράκων τα δυσκολάσεως. Θα υποκύψουν ευκόλως. Η θάλασσα θα ταράσσεται, η γη θα ξηραίνεται, οι ουρανοί δεν θα βρέχουν, τα φυτά θα μαραίνονται. Και όσοι είναι στην Ανατολή θα φεύγουν στην Δύση για να έβρουν παρηγορία τάχατες, και όσοι είναι στην Δύση θα έρχονται στην Ανατολή για να έβρουν καλύτερα ημέρας. Και όμως πουθενά δεν θα υπάρχουν. Εγώ, λέγει ο Όσιος Εφραίμ,
εφοβήθην εξ αυτής της ενθυμίσεως του δράκοντος, λέγει. Τρέμω, λέγει, όταν ενθυμούμε τι θα κάνει αυτός ο κακούργος επάνω στον κόσμο. Διότι αυτός ο δράκον είναι μυαρός, φοβερός στο γένος των ανθρώπων και μάλιστα γίνεται πικρότερος στους δυναμένους να νικώσει τα φαντάσματα αυτού. Δηλαδή, εις όσους θα αντισταθούν θα γίνει φοβερότερος από τον άλλον κόσμο ο οποίος θα υποφέρει. Θα είναι φοβερότερος εναντίον εκείνων οι οποίοι θα πιστεύουν στον Θεό και αυτός θα τους γνωρίζει. Πάνω σε αυτούς θα χύσει όλο το δηλητήριο, όλη του την κακία. Μη φοβηθείτε όμως όσα ακούμε. Θα δείτε στο τέλος ότι ο Πανάγραφος Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπά και θα μας φυλάξει. Τώρα τα ακούμε τι θα υποφέρουμε. Μη φοβηθείτε όμως, διότι ο Πανάγαθος Θεός τα παιδιά του δεν θα τα εγκαταλείψει ποτέ. Θα ευρεθούν πολλοί ευάρεστοι στον Θεό, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να σωθούν αιωνίως στην Βασιλεία των Ουρανών. Θα φύγουν στα όρη και στα βουνά, στους ερήμους τόπους, με τα πολλών δεήσεων και υπερβολικών κλαθμών θα κλαίουσιν και θα ζητούν βοήθεια από τον Θεό, διότι είναι τα πιστά του τα παιδιά. Ο Άγιος Θεός, βλέπουν τα παιδιά του, εσπλαχνίζεται ως φιλόστοργος πατέρας και διατηρεί αυτούς εκεί που εκλείβησαν, τους φυλάται ο ίδιος, τους σκεπάζει ο ίδιος. Εκεί που θα καταφύγουν τα παιδιά του μέσα στα βουνά και στα σπήλαια, μέσα στα δάση και στους ερήμους τόπους, ο ίδιος ο Θεός θα περιφυλάτει αυτούς. Και νομίζει ο άθλιος, ο κακούργος δαίμονας της κολάσεως, ο οποίος δεν γινώσκει την ασθένεια και την υπερηφάνειά του δια την οποία εξέπεσε, ότι θα κερδίσει τον κόσμο. Δεν θα κερδίσει όμως τον κόσμο. Δεν θα δυνηθεί να πάρει όλους. Έστω όμως και μία ψυχή να υπάρχει, θα καταδιώκει και αυτήν την ψυχή. Υποθέσουμε ότι επήρεν όλον τον κόσμο και όλοι τους είναι υποχείριοι του. Εάν έχει έναν που είναι με τον Θεό, θα βάλει όλες του τα δυνάμεις να τον πάρει και εκείνον, να μην υπάρχει ούτε ένας δια τον παράδεισο. Αυτή είναι η έχθρα του και η κακία του. Εκφοβίζει τα σύμπαντα με ψευδή και μαγικά σημεία. Θα προσέξουμε εδώ ότι ο περισσότερος κόσμος θα πιστέψει ότι είναι Θεός, διότι λέγει, των καιρών εκείνων δεν υπάρχει άνεση επάνω στην γη, μόνο θλίψεις μεγάλη, ταραχή, σύγχυση, θάνατη, πείνα στα πάντα τα πέρατα του κόσμου. Και είπε ο Θεός ότι αυτά θα γίνουν που δεν έγιναν από αρχής χτίσεως της γης του κόσμου. Από τον καιρό που επλάστηκε η γη, λέγει, δεν θα υπάρχει άλλο τόσο κακό όσον τα σημέρας εκείνας. Προσεύχεστε, μη λείψετε από την προσευχή, για να μην γίνει η φυγή εν ημέρα χειμώνος. Για σκεφτείτε, να καταδιώκει κάποιος να σε πιάσει, να σε φωνεύσει και όταν βγαίνεις έξω για να φύγεις να είναι φοβερός χειμώνας, ο αέρας να φυσάει, η βροχή να πέμπτει. Το χιόνι να πίπτει, η χάλαζα να πίπτει, διότι
Πρέπει να ενθυμίστε ότι θα πέσει χάλαζα, λέγει, ταλαντιαία. Λέγει στην Αποκάλυψη το Ιωάννης ο Θεολόγος. Ένα τάλαντο έχει βάρος 28 κιλά. Φανταστείτε όταν πέσει ένα τέτοιο χαλάζι πάνω στην γη, ποιος θα ζήσει, ποιος θα υπάρχει. Τώρα πίπτει όσον είναι το πορτοκάλι και το πιάνουν και το δείχνουν. Πού είσαι όταν θα πίπτει εκείνο το μεγάλο, όπως είναι το τάλαντο. Λέγει πάλι ο Πανάγραθος Θεός, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, λέγει. Δεόμενοι πάντοτε να μην καταξιωθείτε να φτάσετε της ημέρας εκείνας της θλίψεως της μεγάλης. Με δάκρυα και προσευχάζει νύχταν και ημέραν θα παρακαλούμε τον Θεό. Όποιος έχει δάκρυα και κατάνοιξη είναι ευλογία του Θεού, διότι υπάρχουν μάτια που δεν δακρύουν ποτέ τους, διότι δεν υπάρχει κατάνοιξη, δεν την έδωσε ο Θεός την κατάνοιξη. Υπάρχουν γόνατα που δεν γονάτισαν ποτέ τους. Ενθυμούμε όταν ήμουν στον Ευαγγελισμό και περαιτούσα τον Χριστό μας επάνω στο κρεβάτι του πόνου, υπήρχε ένας ευσεβέστατος ιατρός ο οποίος αγαπούσε πολύ τους μοναχούς και τις μοναχές και πήγαινε με τρόπο ως ιατρός που ήταν και προσπαθούσε να ειδεί τα γόνατα. Όταν έβλεπε τα γόνατα με ρόζους έλεγε «Παιδί του Θεού είναι αυτό». Όταν έβλεπε τα γόνατα όμως και δεν είχα ρόζους επάνω έλεγε «Δεν κάνει τίποτε αυτός, δεν αγωνίζεται». Έχουν άραγες στα πόδια μας ρόζους, γονατίσαμε ποτέ μας, εκλάψαμε, ζητήσαμε το έλεος του Θεού. Νομίζουμε ότι δεν θα δώσουμε λόγο. Θα έρθει στιγμή που θα είμαι θα αναπολόγητη. Αυτά τα σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν σήμερα εις τον κόσμο είναι αυτά τα οποία προετοιμάζουν το έδαφος στον Αντίχριστο. Και πόσα σκάνδαλα δεν υπάρχουν. Ανοίγουμε τα τηλεοράσεις και τι βλέπουμε. Βλέπουμε την γυναίκα να ποδοπατείται. Την βλέπουμε την γυναίκα να γίνεται έρμεο μέσα στα συμφέροντα του καθενός. Και μία οδοντογλυφίδα για να την παρουσιάσει αυτός ο οποίος έχει συμφέρον παρουσιάζει μία γυναίκα γυμνή. Αυτά τα σκάνδαλα τα φοβερά. Και οτιδήποτε θέλει να εμφανίσει στον κόσμο και να το διατυμπανίσει πάντοτε παρουσιάζει μία γυναίκα γυμνή. Και αυτές οι γυναίκες άραγες δεν θα αισθανθούν ποτέ τους το τι πράττουν. Έχουμε ανάγκη πολλών προσευχών και δακρύων, αδερφοί μου. Δια να φανούμε ακλόνητοι στους πειρασμούς τους οποίους ο διάβολος ετοιμάζει εναντίον της ανθρωπότητος. Θέλει ο Θεομάχος να πολεστεί όλος ο κόσμος. Μεταχειρίζεται ο τύραννος όλας τας δολοπλοκίας του και προπάντων τη σφραγίδα του. Διότι αυτή η σφραγίδα του Αντιχρίστου είναι εκείνο το οποίο θα αναγκάσει τον κόσμο να το δεχθεί. Και για να τον αναγκάσει τον κόσμο να το δεχθεί θα πάρει πρώτα τη γαστέρα, την κοιλία, το στόμαχο. Ποιος αντέχει όταν έρθει λίγο η πείνα, όταν είμαι θα στην εργασία μας, όταν είμαι θα έξω από το σπίτι μας,
Και κάνουμε μια εργασία εγκοπιαστική και έρχεται η πείνα, τρέχουμε στο σπίτι να βρούμε να φάγουμε. Όταν δεν θα υπάρχει τίποτε, τι θα βρούμε? Θα πάρει λοιπόν πρώτα την γαστέρα. Έπειτα θα πάρει εκείνο το αργύριο, το χρήμα. Θα πηγαίνεις στην τράπεζα για να πάρεις από τον ιδρώτα σου εκείνα τα οποία διεφύλαξες, εκείνα τα έχεις, και θα σου λέγει στην τράπεζα, δώσε μου τη σφραγίδα σου. Σφραγίδα δεν έχω, δεν έχεις χρήματα. Και τότε οι περισσότεροι δεν θα εκλέξουν τον Χριστόν, θα εκλέξουν τον χρυσόν, το χρυσάφι. Και αυτός ο κακούργος θα σφραγίσει, λέγει, τους οπαδούς του, θα τους εξαναγκάσει. Αναγκαστικός. Θα τους υποσχεθεί ότι θα τους δώσει ψωμί να φάνε και νερό να πιούνε. Και θα τους σφραγίσει εις το δεξί το χέρι και εις το μέτωπο. Διατί στο δεξί το χέρι και στο μέτωπο? Διότι όταν ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, σηκώσει το χέρι του και κάνει τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, τότε ο διάβολος εξαφανίζεται. Κύριε, λέγει η Εκκλησία μας, όπλον κατά του διαβόλου το σταυρό σου ημίν δέδωκας. Φρύτη γάρτε τρέμει, μη φέρουν καθοράν αυτού την δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε. Δια τούτο προσκυνούμεν την ταφή σου και την έγερση. Γνωρίζει ο άθλιος ότι ο σταυρός του Κυρίου όταν σφραγιστεί επί του ανθρώπου λύει πάσαν την δύναμή του. Προσέξτε αδερφοί μου, προσέξτε πολύ το σημείο του Τιμίου Σταυρού, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Υπάρχουν πιστοί που μπαίνουν στην Εκκλησία και δεν κάνουν τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Σαν πως να κρατούν ένα μαντολίνο και παίζουν. Εάν δεν κάνεις το σημείο του Τιμίου Σταυρού όπως σας δείχνω αυτή τη στιγμή, δεν φεύγει ο διάβολος, έρχεται ο διάβολος. Τα τρία αυτά δάχτυλα συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιο Πνεύμα. Τα δύο τα οποία είναι κλειστά συμβολίζουν την ταφή του Χριστού. Και όταν βάλουμε το χέρι μας στο μέτωπο και το φέρουμε στην κοιλία, έχει δύο ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία είναι ότι το μυαλό του ανθρώπου παίρνει δύναμη από τον Θεό. Το άλλο είναι ότι στους ουρανούς βρίσκεται ο Θεός και στην γη κατέβει. Και όταν διατυπώσουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού στην δεξιά πλευρά, ακούμε και λέγει ο Θεός, η δεξιά σου χείρ, Κύριε, η δεξιά σου χείρ, δε δόξαστε εν ισχύει. Και όταν το βάλουμε στην αριστερά, τότε λέμε, εχείρε σου επίησάν με και μπλασάν με. Αλλά συμβολίζομαι και τον Χριστό μας επάνω στο Σταυρό. Εκείνος άνοιξε τις αγκάλες του για να μας δεχθεί. Έκλεινε την κεφαλή του για να μας ακούσει. Τον βλέπουμε επάνω στο Σταυρό με την κεφαλή του να είναι και κλειμένη προς τα κάτω. Αλλά δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε τίποτε. Θέλει, παιδί μου, πες μου τι ζητάς. Και από πάνω στο Σταυρό του μας ελεεί ο Θεός. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να εμπέσουμε τον Τίμιο Σταυρό, διότι ο διάβολος δεν φοβείται. Ενθυμούμε όταν στην πάλη την οποία διεξήγεται στον Άγιο Γεώργιο Γκαρέα, έλεγε τούτα τα λόγια. Και μια μικρή εικονίτσα λέγει να κρατάς και να ξεύρεις τι κρατάς και να σέβεσαι τι κρατάς. Εγώ παίρνω δρόμους και φεύγω. Αν δεν το εκτιμάς, λέγει, και αν δεν πιστεύεις και εκείνον που έχεις εκεί μέσα να το φορτωθείς, λέγει, δεν σε φοβούμαι.
Αυτός είναι ο διάβολος. Τρέμει, λέγε, την δύναμη του τιμίου και ζώπιου σταυρού, διότι ο σταυρός εγένετο η σωτηρία του κόσμου. Εγώ ελάχιστος, λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, παρακαλώ εμάς, αδελφοί φιλόχριστοι, μη γινόμεθα μαλθακοί, αδιάφοροι. Να μην αδιαφορούμε. Με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την σωτηρία των ψυχών ημών, λέγει ο Θεός εις το Ευαγγέλιο Του. Με φόβων και τρόμων. Και προσθέτει τούτα τα λόγια. Εάν ο δίκαιος μόλις σωθήσετε, ο αμαρτωλός πού φανίσετε. Πρέπει να σκεφτούμε ότι πηγαίνουμε στον παράδεισο, ανοίγει λίγο η πόρτα του παραδείσου και προσπαθούμε να περάσουμε με πολλή δυσκολία. Είναι ο δίκαιος ο οποίος μπαίνει με δυσκολία στον παράδεισο. Ο αμαρτωλός που δεν τον ενδιαφέρει πού θα φανεί. Ας μάθουμε, φίλοι μου, με ποιον σχήμα έρχεται στην γη ο ανέσχυντος όφης, ο δράκον της κολάσεως. Γεννάται ο κακούργος, όπως ακριβώς γεννήθηκε ο Χριστός μας. Γεννήθην ο Χριστός μας από την Παναγία μας και έλαβεν από το σώμα της το σώμα Του και από το αίμα της το αίμα Του. Θέλει και αυτός για να πλανήσει τον κόσμο να γεννηθεί από γυναίκα. Γεννάται από γυναίκα, από γυναίκα θα γεννηθεί. Αλλά ποια γυναίκα? Μια πόρνη η οποία έχει μολύνει το σώμα της τόσο πολύ που ο διάβολος εφραίνεται όταν την βλέπει. Θα έρθει ως κλέπτης, λέγει ο Θεός. Όπως ο κλέπτης πηγαίνει στο σπίτι και πρέπει να το έχεις προετοιμασμένο και κλειδωμένο και ασφαλισμένο για να μην εισέλθει ο κλέπτης να σου κλέψει, κατά τον ίδιο τρόπο, λέγει, θα έρθει αυτός να κλέψει τα ψυχάς από την αγκάλι του Θεού. Θα είναι καταρχάς, λέγει, προσέξετε, εάν είναι στα σημέρα μας. Εάν είναι στα σημέρα μας, προσέξετε πώς θα τον δούμε. Και τότε θα καταλάβουμε ότι δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Αντίχριστος. Μας τα δίδει ο Όσιος Εφραίμ και μας λέγει, θα είναι ταπεινός. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα παρουσιάζει την ταπείνωση. Θα είναι ήσυχος. Θα μισεί την αδικία. Θα αποστρέφεται τα είδωλα. Τις μαγείες σήμερα οι οποίες υπάρχουν. Προσέξτε αν έχει κανέναν εδώ ο οποίος ανακατώνεται με τις μαγείες, με τις καφετσούδες, με τις φλιντζανούδες, με τις μαύρες και τις λευκές μαγείες. Προσέξετε πολύ, διότι ο διάβολος σε μία στιγμή μου εφανέρωσε τούτα τα λόγια. Μου λέγει, τους μάγους, λέγει, να μην τους καταράσει. Γιατί εκείνη, λέγει, μου είπε να σου πω, να σε προειδοποιήσω ότι εάν για σας, λέγει, κλαίει μια φορά, για εκείνους κλαίει δυο φορές, λέγει, διότι ξέρει που θα πάνε. Θα προτιμά ο Αντίχριστος την ευσέβεια. Θα είναι αγαθός, θα είναι φιλόπτωχος, θα αγαπά του πτωχούς.
θα είναι γλυκής, καθ' υπερβολήν γλυκής, θα είναι ευκατάστατος, θα είναι ηλαρός εις όλους τους ανθρώπους, θα τιμά πολύ το γένος των Ιουδαίων, διότι προσμένουν αυτή την έλευση του Μεσσία. Και είπε ο Θεός εις αυτούς τους προειδοποίησεν, ήρθα εγώ, λέγει, και σας λέγω αυτά τα οποία είναι από τον Πατέρα μου και δεν τα πιστεύετε. Θα έρθει ο άλλος αντί εμού, λέγει, ο οποίος θα σας λέγει όλα τα ψεύδη και εκείνον θα ακολουθήσετε. Μεταξύ δε τούτων πάντων θα εκτελήσει μία τέρατα και φόβητρα με πολλή εξουσία, θα προσπαθεί από όλους να αφαιρέσει την πίστη στον Θεό για να αγαπηθεί ταχαίως από πολλούς. Δεν θα λάβει δώρα ποτέ, δεν θα λαλήσει μαζί μας, θα φαίνεται σκυθροπός, λυπημένος. Θα εξαπατά τον κόσμο έως ότου να βασιλεύσει, έως ότου να τον ανακηρύξουν όλοι βασιλέα. Όλα τα έθνη της γης θα μπει ο διάβολος, θα βάλει τους διαβόλους του μέσα στις ψυχές του κόσμου, μέσα στο μυαλό του κόσμου, ούτως ώστε όλα τα έθνη της γης να τον ανακηρύξουν βασιλέα. Και όταν ακριβώς θα ειδούν όλες τα σαρετάς και τα δυνάμεις του διαβόλου, με χαρά μεγάλη θα κηρύσουν αυτόν βασιλέα, λέγοντας μεταξύ τους, μήπως άρα βρίσκεται άλλος άνθρωπος τόσο αγαθός και τόσο δίκαιος όπως αυτός. Προσέξτε τι πλάνη είναι αυτή, πόσος κόσμος θα πάει πίσω του. Πόσοι θα πάνε με τον διάβολο, πόσοι θα πάρουν τη σφραγίδα του. Μόλις δε γίνει βασιλέας, λέγει, και ανέβει επάνω στον θρόνο, τότε θα αρχίσει, λέγει, η πικρότητά του, το δηλητήριό του. Θα ταράσει την οικουμένη, θα κινεί τα πέρατα, θα θλίβει τα σύμπαντα, θα μιένει τα ψυχάς, να τα σμολύνει τα ψυχάς. Προσέξτε και τώρα εδώ να πούμε κάτι. Προσέξτε τη μόδα, προσέξτε τη μόδα, προσέξτε τη μόδα, γιατί είναι του διαβόλου. Παράδειγμα, είπε ο διάβολος, η γυναίκα να φορέσει τα ρούχα του ανδρός. Το φόρεσαν όλες. Ποια γυναίκα δεν εμολύνθη, δεν εμόλυνε ο διάβολος? Ποια γυναίκα έμεινε καθαρή στον Θεό? Δεν θα είναι πλέον ο διάβολος ευλαβής, θα είναι αυστηρός εις όσα βλέπει μπροστά του. Θα είναι απότομος, θα είναι οργύλος, θα είναι θυμώδης, θα είναι ακατάστατος, θα είναι φοβερός, θα είναι αηδής, θα είναι μισητός, θα είναι ευδελιχτός, θα είναι ανήμερος, θα είναι αλάστορ, υπερήφανος δηλαδή, θα είναι ανεδής και θα προσπαθεί να εμβάλει τον βόθρον της αμαρτίας μέσα στην ψυχή του καθενός ανθρώπου. Πληθύνει τα σημεία ψευδός. Παρίσταται πολλής λαός και εφημεί αυτόν ως βασιλέα. Την ώρα που είναι πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμο, ο οποίος τον βλέπει στο πρόσωπο, τη στιγμή εκείνη, λέγει, θα εκβάλει μια τέτοια φωνή, λέγει, που θα ταράξει ο κόσμος, θα ταράξει η γη όπως το σεισμό που γίνεται. Γνωρίσατε όλοι οι λαοί, λέγει, όσοι ως Εφραίμ γνωρίστε ποιαν εξουσίαν θα έχει ο αντίχριστος διάβολος. Θα μεταθέτει όρια, θα βλέπουμε τα όρια να μετατίθενται. Δεν μπορεί να τα μεταθέσει ο διάβολος τα όρια. Τι θα είναι εκείνα τα όρια που θα βλέπει ο κόσμος να μετατίθενται από τόπου εις τόπο? Θα είναι λεγεώνες δαιμονίων
που θα εμφανίζουν ένα όρος να κινείται. Και ο κόσμος θα νομίζει ότι είναι όρος. Θα εμφανίζει νήσους από την θάλασσα. Θα πλανά τον κόσμο και θα φαντάζουν τα σύμπαντα. Πολλοί θα δοξάσουν και θα πιστεύουν αυτόν ως Θεόν, ισχυρόν, παντοδύναμον. Τότε θα θρυνεί δεινός και θα στενάζει πάσα ψυχή. Τότε θα αποθνίσκουν τα νήπια εις την αγκάλιν της μητέρας και η μητέρα εις το παιδί της. Ο αδελφός εις την αγκάλι του αδελφού και το παιδί εις την αγκάλι του πατέρα. Ο φίλος εις την αγκάλι του φίλου και θα ξεψυχούν από τη θλίψη, από την πείναν, από τη δίψαν. Πολλά σώματα των ανθρώπων θα είναι μέσα εις τους δρόμους και στα πλατείας της πόλεως. Θα όζουν, θα βρωμούν και θα μεταδίδουν ασθένειες και δεν θα υπάρχει κανείς να τους θάψει. Θα λέγουν πότε να έρθει η νύχτα για να αναπαυθούμε και όταν έρθει η νύχτα θα λέγουν πότε θα έρθει η μέρα για να βρούμε λυτρωμό και λυτρωμός δεν θα υπάρχει. Διότι ο άνθρωπος, ο σημερινός άνθρωπος είναι ζυμωμένος με τον κόσμο τούτων των πλάνων, τον κόσμο της αμαρτίας, αυτά τα οποία ο άνθρωπος νομίζει ότι θα τα έχει πάντοτε. Οι πορνείες και οι μοιχείες, λέγει, θα πληθυνθούν. Ο πατέρας θα παίρνει το παιδί του και η μητέρα θα παίρνει τα παιδιά της για να πράττει την αμαρτία. Αυτά τα βλέπουμε, είναι στα σημέρα μας, αδερφοί μου. Αυτά τα βλέπουμε, είναι κοντά μας. Θα υπάρχει σύγχυση, θα υπάρχουν λυμοί, σεισμοί. Λυμοί με γιώτα, λυμοί, το λυ με γιώτα, πείνα δηλαδή, φοβερή. Σεισμοί. Η θάλασσα θα αναστατώνεται. Τα φόβητρα του διαβόλου τα οποία θα εμφανίσει στον κόσμο θα είναι τρομερά. Ο χρυσός και ο άργυρος θα είναι πεταμένα στο δρόμο και δεν θα σκύβει κανείς να τα αγγίξει. Θα τρέχει να γλιτώσει τη ζωή του και θα τα βλέπει χάμω τώρα τα οποία υπάρχουν στον δρόμο μας και γίνονται οι άνθρωποι δούλοι του χρήματος. Τότε θα είναι πεταγμένα στους δρόμους, λέγει. Προ των θλίψεων τούτων των μεγάλων θα στείλει ο διάβολος κάτι φοβερό. Θα στείλει θηρία, λέγει, τα οποία θα δαγκάνουν και θα τρώνε τον κόσμο. Θα στείλει αρπετά τα οποία θα κεντούν τους ανθρώπους και θα αποθνίσκουν. Στις πλατείες θα υπάρχει δυσοδεία, στις οικίες θα υπάρχει δυσοδεία, στις πλατείες θα υπάρχει πείνα και δίψα και όλος ο κόσμος θα ζητεί βοήθεια να σωθεί. Επίστησαν στον θυμόν του θηρίου και υπέκυψαν στη σφράγιση την οποία θα δώσει στον κόσμο. Και αφού δεν θα έχουν ούτε να φάνε, ούτε να πιούν νερό να ξεδιψάσουν, τότε θα τον πλησιάσουν τον δράκοντα της κολάσεως και θα του πούνε: δώσε μας φαγητό να φάμε.
Δώσε μας νερό να πιούμε. Και θα απαντά εκείνος, πόθεν εγώ να σας δώσω να φάγετε, πώς να σας δώσω να πιείτε νερό. Ο ουρανός δεν θέλει να δώσει βροχή. Δεν θα δώσει θέρωση στον κόσμο για γεννήματα. Τότε λέγει, όσοι εσφραγίστησαν και προσέξομεν πολύ το θέμα τούτο, διότι τα μικροτσίπτα οποία βάζει ο διάβολος είναι μυριάδες φορές μικρότερο από τη ρίζα της τρίχας και τα βάζει με δεσμίδα λέιζερ, όπως στο λουτράκι όπου είναι εκείνο το καζίνο. Μόλις μπεις μέσα σου λέγει κοίταξε πάνω και έρχεται μία δέσμη φωτός και σε σφραγίζει στο μέτωπο. Την άλλη φορά που θα πάει δεν έχεις ανάγκη. Σε βλέπει το μηχάνημά του και περνάς. Άρα σου έχει βάλει ένα μικροτσίπ. Επήρες τη σφραγίδα πλέον. Αυτή η σφραγίδα είναι εκείνη η οποία θα σου κλείσει τον παράδεισο. Ακούοντες όλοι αυτοί οι οποίοι πήραν το σφράγισμα θα αρχίσουν, λέγει, να πενθούν, να κλαίουν, να μην έχουν παραμυθίαν ουδεμίαν. Η θλίψη θα είναι απερίγραπτος, διότι προθήμως επίστευσαν εις τον τυραννό. Εκείνος ο άθλιος δεν δύναται ουδέ τον εαυτόν του να βοηθήσει. Πώς θα έλεγε σε τους άλλους? Σε εκείνα τα ημέρες θα γίνει μεγάλη ανάγκη στενοχωρίας του δωράκοντος και του φόβου και του σεισμού και του ήχου της θαλάσσης και του λοιμού και της δίψης και των δειγμάτων των θηρίων τα οποία θα αφήσει επάνω στον κόσμο. Θλίψεις και στενοχωρία πολύ θα καταλάβει το δράκοντα, διότι πολλοί κόσμος δεν θα τον ακολουθήσει. Όσοι θα λάβουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και θα τον προσκυνήσουν, τότε λέγει θα βληθούν από τον Χριστό εις την γέναν του πυρός, εις το άσβεστον πυρ το αιώνιον, λέει, και θα καίγονται αιωνίως. Πριν όμως γίνουν όλα αυτά, επειδή ο Θεός αγαπά τα παιδιά του, δεν θα τα αφήσει χωρίς κήρυγμα. Και βλέπετε ότι και αυτή τη στιγμή ο Παναγαθός Θεός είπε προσέξετε, διότι θα σας δώσω πείναν. Θα σας δώσω τέτοια πείνα, λέγει, που θα ζητείτε παντού να έβρετε να φάγετε και δεν θα βρίσκετε. Και η πείνα αυτή, αδερφοί μου, ξέρετε ποια είναι? Την ερμήνευσε ο Θεός. Του μη ακούσε λόγον Θεού, λέγει. Θα τρέχετε μακρινές αποστάσεις για να έβρετε, λέγει, τον Λόγον του Θεού, το μάνα του ουρανού, αυτό το οποίο είπε ο Θεός ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εμπαντήρημα τη εκπορευωμένου ευστόματος Θεού. Τότε λέγει, επειδή τα παιδιά του τα αγαπά ο Θεός, θα τα προειδοποιήσει, θα τα προφυλάξει και θα τους δώσει, λέγει, δύο κήρυκας μεγάλους, τον προφήτην Ηλίαν και τον προφήτην Ενόχ. Και όλοι, λέγει, θα ακούσουν το κήρυγμα του. Θα προειδοποιήσουν και θα λέγουν στον κόσμο πλάνος είναι, μην τον ακολουθήσετε. Ψεύστης είναι, μην τον ακολουθήσετε. Και εκείνοι θα ακολουθήσουν αυτόν τον πλάνο. Θα είναι αναπολόγητη εν ώρα κρίσεως, διότι θα πούνε στον Θεό δεν μας ειδοποίησες, δεν μας είπες τίποτε. Όταν όμως στείλει τους δύο προφήτας, τους εκλεκτούς στο Θεός, τότε δεν θα έχει κανείς να απολογηθεί, διότι θα τους πει ο Θεός, σας έστειλα τα παιδιά μου να σας κηρύξουν τον λόγο μου και εσείς δεν τα ακούσατε.
Η έλευση του Αντιχρίστου θα γίνει γνωστή, θα την ακούσουν όλοι οι πιστοί οι οποίοι είναι στον Θεό. Η θάλασσα θα πενθεί, τα άγρια ζώα με τα πετεινά του ουρανού θα πενθούν στα όρη και τα βουνά, και τα δέντρα των πεδιάδων θα πενθούσουν, οι φωστήρες του ουρανού θα πέσουν όπως πίπτουν τα σίκα από τη σικήν. Διότι είπε ο Θεός, θα δείτε πολλά σημεία από ουρανού όψεστε. Ο ήλιος θα σκοτιστεί. Ήδη μας εσκότησαν τον ήλιο. Τον βλέπετε. Εσκοτίστε ο ήλιος, δεν βλέπουμε τον ήλιο, διότι οι εχθροί της Ελλάδος καλύπτουν τον ουρανόν με ψεκάσματα τα οποία καλύπτουν τον ήλιον, καλύπτουν τον ουρανόν, δεν βλέπουμε τον γαλάζιο ουρανό τον οποίο έχουμε. Ήδη αρχίζει ο ήλιος και χάνει τα σαχτίνας του. Κάθε μέρα που ανατέλει είναι μουντή, είναι θλιβερή, είναι λυπητερή. Η σελήνη θα γίνει αίμα. Αντί του ζωπιού σταυρού θα βασιλεύει ο Αντίχριστος. Αδερφοί μου, πενθούσιν πάσε εκκλησία του Χριστού όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Δεν θα λειτουργείται αγιασμός και προσφορά και θυσία στα Άγια Θυσιαστήρια. Όταν λοιπόν συμπληρωθεί ένα σημείο ετών τα οποία ο Πανάγαθος Θεός θα στείλει δια των Αντίχριστων, θα είναι 7 έτη. Εάν τα αφήσει και τα 7 έτη ο Χριστός μας, δεν θα σωθεί κανείς επάνω στην γη. Δια τούτο λέγει, επειδή λυπάται τα παιδιά του, θα του κόψει τα 30 έτη και τα 3,5 χρόνια θα του αφήσει. Στα 3,5 εκείνα χρόνια ο Αντίχριστος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να πάρει τα ψυχάς του κόσμου. Όλα τα σκάνδαλα επάνω στην γη θα εμφανιστούν. Φοβερός και ένδοξος τότε θα φανεί ο Θεός. Δόξα κατανόητος. Προ αυτού θα υπάρχουν, λέγει, άγγελοι και αρχάγγελοι με φλόγα σπυρός και ποταμός πλήρης σπυρός με τα φοβερά σανεμοζάλης. Τα χερουβίμ, λέγει, έχοντα τα όματα κάτω και τα στεραφείμ υπτάμενα και κρύπτοντα τα πρόσωπα και τους πόδας και τις πύρινες πτέρυγες θέλους η κράση με τα φρίκης. Εγερθίσονται οι κοιμόμενοι, ιδού ήρθεν ο νηφίος. Ανοίγονται τα μνήματα εν ροπή οφθαλμού, γύρονται πάσε φυλέ της γης βλέπουσε εις το κάλλος του Άγιον των νηφίων Χριστών. Μύρια μυριάδες και χιλιάδες αγγέλων και αρχαγγέλων και αναρρύθμιτες στρατιές χαίρους η χαρά μεγάλη. Άγιοι δε και δίκαιοι και πάντες ημί λαβώντες στη σφραγίδα του δράκοντος και ασεβούς αγάλλονται. Και άγεται ο τύραννος δεδεμένος υπό των αγγέλων με τα πάντων των δαιμόνων ενώπιον του βήματος. Και οι λαβώντες τη σφραγίδα αυτού και πάντες οι ασεβείς και μαρτωλοί δεδεμένοι και δίδει ο βασιλεύς την κατά αυτόν απόφαση της καταδίκησης των πυρτών αιώνιων. Πάντες δε οι μη λαβώντες τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και πάντες οι ενσπηλαίοι αγάλλονται μετά του νυμφίου εις των νυμφικών θάλαμων, των αιώνιων, των ουράνιων και πάντων των Αγίων εις απεράν τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Και εμείς το απλουστεύουμε για να το καταλάβουμε. Όποιος έπιασε, έπιασε. Όποιος δεν έπιασε, δουλειά δικιά του. Ελεύθερος. Διότι πολλοί θα ακούσουν, λίγοι θα πιστέψουν.
να ευχηθούμε να μας αξιώσει ο Θεός εις τούτον τον κόσμο να μας φυλάξει από τον δαίμονα και στην επουράνην το βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.